Δεν έχει τέλος η δυσάρεστη και αποκρουστική εικόνα σε γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στις τοπικές κοινότητες. Σωροί σκουπιδιών, λογής-λογής αντικείμενα, στιβαγμένα σε σωρούς. Αντικείμενα που απλά δεν τα χρειάζονται, πεταμένα δίπλα στους κάδους. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν τιμάει ούτε μας ως πολίτες και φυσικά ούτε ως Δήμος και θα έλεγα συνολικά και ως χώρα. Όταν πλέον το 2024 ακόμα βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Τουαλέτες. Καναπέδες. Συρτάρια. Πολυθρόνες. Κάποιες κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές. Ξεχαρβαλωμένα οικιακά σκεύη που απλά κάποιοι συμπολίτες μας δεν τα χρειάζονταν και ο πιο προσφυλής τρόπος για να τα εναποθέσουν ήταν ακριβώς δίπλα στον κάδο. Κάνουμε μια τεράστια επιχείρηση αυτή την περίοδο για να μειώσουμε όλες αυτές τις εστίες ογκωδών αντικειμένων που υπήρχαν δίπλα στους κάδους μέσα στην πόλη μας. Μέρα με τη μέρα η εικόνα, και νομίζω το καταγράφεται και εσείς, βελτιώνεται πραγματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούν ότι πέρα από παράνομες πράξεις αυτές, το να εναποθέτει ο καθένας οπουδήποτε μπάζα, απορρίμματα, κλάδο κάθαρα, είναι πλέον και πολύ επικίνδυνες. Ότι τα ογκώδη αντικείμενα υπάρχουν τρόποι κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά, επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, εν μέσω αποστόνησε μιας προσπάθειας οι εικόνες αυτές να περιοριστούν. Το 2813 409 409, όπου μπορούμε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας να δούμε πότε μπορέσουμε να περάσουμε για να περισυλλέξουμε το αντικείμενο το οποίο δεν χρειάζεται πια. Ο χρόνος ανταπόκρισης υπηρεσίας μας, και αυτό προσπαθούμε εμείς καθημερινά, όλο και λιγοστεύει. Άρα λοιπόν δεν είναι επιβαρυντικό για τους συμπολίτες μας να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή και τη διαδικασία. Την ίδια ώρα, το ίδιο αποκρουστικές αλλά και εντελώς επικίνδυνες είναι εικόνες από τις ιδιότυπες χωματερές που έχουν σχηματιστεί από σωρούς σκοπιδιών που πετούν επίσης συμπολίτες μας. Σε ένα τέτοιο σημείο κλήθηκαν λίγες ημέρες πριν πυροσβέστες για να κατασβέσουν τις φλόγες που είχαν εκδηλωθεί. Φλόγες που προκάλεσαν κίνδυνο επέκτασης στις δαφνές σε ένα σημείο που ήταν πεταμένα κλαδιά και σκουπίδια μαζί. Από άποψη πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και προσπαθούμε και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι δημότες ότι είναι εις βάρος της υγείας τους πρώτον οι ανεξέλεκτες κομματερές. Πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούν ότι πέρα από παράνομες πράξεις αυτές, το να εναποθέτει ο καθένας οπουδήποτε μπάζα, απορρίμματα, κλάδο κάθαρα, είναι πλέον και πολύ επικίνδυνες. Γιατί ανά πάση στιγμή αποτελούν μια εστία η οποία μπορεί να δημιουργήσει ζημιά και καταστροφές. Και το αναφέρω όσον αφορά την πυρκαγιά η οποία έλαβε χώρα τις προηγούμενες μέρες. Έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τους τρόπους που έχουν για να απομακρύνουν τα απορρίμματά τους, αλλά και τα ογκώδη αντικείμενα που δεν θέλουν πια να έχουν στο χώρο τους, έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μιλώντας ανοιχτά για μια προσφυλέστατη τακτική που δεν τιμάει ούτε τη γειτονιά μας, ούτε την πόλη μας, ούτε τη χώρα μας. Είναι πρώτο μήνυμά μας να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τους κινδύνους, τους οποίους διατρέχουν πρώτα οι ίδιοι και συνδημότες οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, διότι δεν είναι χρήστες αυτής της χωματερής.